Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών η αρμένικης καταγωγής φιλόλογος και σχολική σύμβουλος Χαράκος Εγιάν, η οποία γεννήθηκε στον Άφλιο και ζούσε στη Ρόδο. Πολύ γνωστή και αγαπητή στην ΚΟΟ, που είχε επίσης πολλούς φίλους, μεταξύ των οποίων και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης ΚΟΟ Νησίρου Ναθαναήλ, ο οποίος ήταν πάντα ομιλητής σε παρουσιάσεις των βιβλίων της, όπως είχε γίνει τον περασμένο Απρίλιο, όταν παρουσίαζε στην ΚΟΟ το Ναΐρι. Η παρουσίαση είχε γίνει στο δεύτερο γυμνάσιο της ΚΟ. Στην επιφυλίδα «Αληθινές γυναίκες» η ίδια είχε σημειώσει απαντώντας σε μια ερώτηση. Την είχα ρωτήσει «Η τελευταία φορά που κλάψατε» και απάντησε «Είμαι ευσυγκίνητη, κλαίω πολύ εύκολα και για το καλό και για το κακό. Πρόσφατα έκλαψα στην παρουσίαση του Ναϊρή στην ΚΟ από τη μεγάλη συγκίνηση που μου προκάλεσαν από τη μια οι μαθητές που δραματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία ολόκληρες σελίδες του μυθιστορήματός μου και από την άλλη ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης της ΚΟ που μίλησε για μένα στην εκδήλωση». Η Χαράκος Εγιάν, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο του Προύστ στην ερώτηση «Τι είναι η απόλυτη ευτυχία για σας?», απάντησε: «Ένα παιδί που παίζει ξέγνιαστο στην άμμο. Μια γυναίκα που κοιτάζει με όλο το είναι της ανοιχτό τον αγαπημένο της στα μάτια. Ο φλίσβος των κυμάτων που σκάει στην ακρογιαλιά την ώρα που τα μάτια σου ταξιδεύουν στη θάλασσα και τις σκέψεις τις παίρνουν το μπλε, το φως και η ήχη». Η Χαράκος Εγιάν, αγαπητοί μου φίλοι, είναι μια δασκάλα που αγαπάει πολύ την εργασία της. Είναι μια δασκάλα που αγαπάει πολύ τα παιδιά της, παιδιά. Και θεωρεί δικά της παιδιά, τα παιδιά όλων των σχολείων που επισκέπτεται, αλλά δυστυχώς και που δεν επισκέπτεται. Εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε χαρά και να σου ευχηθούμε να έχεις πολύ δύναμη να γράφεις, να συμβουλεύεις, να μορφώνεις τα παιδιά και τους μεγάλους, όλους μας, αυτό που διάλεξες για επάγγελμά σου. Έτσι όπως το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, την ιερότητα της λέξης επάγγελμα, που σημαίνει «επαγγέλλομαι το Θεό σε αυτό που κάνω». Και εύχομαι να σε έχουμε και εμείς κοντά μας πολλά χρόνια εδώ ενεργή και επίσης εύχομαι όταν πια πάρεις σύνταξη μετά από πολλά χρόνια να είμαστε μαζί και εδώ, γιατί εγώ πιστεύω και στους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς που είναι εν ενεργεία ίσως. Να είστε γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ και πάλι. Σημαντική αδιάλειπτη παρουσία στη λογοτεχνία και όχι μόνο, βρίσκεται για άλλη μια φορά κοντά μας στην ΚΟ και σήμερα στο σχολείο μας για την παρουσίαση του νέου της πνευματικού τέκνου που κυοφόρησε λίγο μετά την προηγούμενη συλλογή διηγημάτων της, τη Λογία της Απουσίας. Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί είναι ήταν πάλι στο βαβλίο. Την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό και για την τιμή που συνιστά η παρουσία της στο σχολείο μας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε εκείνον που βρέθηκε στα λιόγραφα φωτεινές μέρες στη διαδρομή της ζωής του, στο γιον Φωτεινό. Και το Ευρωστόφυλλο είναι ένα έργο εμπνευσμένο από το βιβλίο και ζωγραφισμένο ειδικά γι' αυτό από τον τέος Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου, κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, ο οποίος φιλοτεχνεί τα περισσότερα βιβλία της Χαράς. Το όνομα αυτού λοιπόν είναι Ναϊρή. Και όπως χαρακτηριστικά έγραψε η κυρία Γαθή Γεωργιάδου, παίρνει στα χέρια σου το βιβλίο και γοητεύεσαι από τον εξωτικό τίτλο. Ναϊρή. Τι να σημαίνει. Το λες και στη γλώσσα σου μπερδεύεται ένα τριαντάφυλλο. Ο αναγνώστης που θα πάρει στα χέρια το βιβλίο, με το παράξενο ομολογουμένο σου αυτό τίτλο Ναϊρή, δεν υποψιάζεται από την αρχή ότι η σημασία του διατρέχει την αφηγηματική πλοκή και το περιεχόμενο του έργου από την αρχή ως το ανατρεπτικό τέλος. Αλλά θα το διαπιστώνει σιγά σιγά, θα το αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Η κυριολεκτική σημασία της λέξης Ναϊρή
πεταχτεί σαν τρεχούμενο νερό σε ανύποπτο χρόνο μέσα από τις ρέουσες συζητήσεις μιας παρέας συνέδρων γλωσσολόγων στην Κύπρο. Είμαστε εδώ, τρώμε, πίνουμε μαζί, αστειευόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, βρίσκουμε τα κοινά μας, σημεία, δύο Κύπροι, τρεις Έλληνες, μία Βουλγάρα, ένας Πόντιος, μία Αρμενοπούλα. Ερχόμενοι από αλλού, σμίξαμε στον ίδιο χώρο, σαν ένα νερά που κυλούν, πριν πέσουμε στη θάλασσα ή τη μεγάλη λίμνη. Γνωστοί από πριν, μερικοί και άλλοι που θα γνωριστούν για πρώτη φορά στην Κύπρο, θα ανακαλύψουν πόσα τους ενώνουν, αλλά και πόσα τους χωρίζουν. Ναϊρή, αναφώνησα, το τραπέζι μας γη των Λυριακιών. Ναϊρή, είπε η Ντενής, είναι το ασυριακό όνομα της Αρμενίας. Ριάκια οι ζωές των ανθρώπων. Σε όλους τους αιώνες μετακινούνται, σμίγουν, χωρίζουν, δημιουργούν, γκρεμίζουν, καταστρέφουν. Εν αρχή το ταξίδι λοιπόν. Την Αφροδίτη βλέπεις. Πιο πίσω. Σαν ατασία η ερμηνεία των πάντων αναδύθηκε από το χάος. Πλανιόταν σε μαγειρούχη τον κόσμο. Δεν βρήκε τίποτα στέλνει για να κουμπίσει και ώρες πολλές φορές με μόνη στην αρχήνα. Ήλπισε να διαχωρίσει τη γη από τον ουρανό. Πλανήθηκε σαν περιστέρι πάνω στα χτήματα. Ερωτεύτηκε. Κουλουριάστηκε γύρω τη Σοφία και γενικά αποχώρησε τη γη. Και ό,τι υπάρχει πάνω στο χτήμα. Καιρό που πήρασε την αστυνομία. Τελικά, λίγο πολύ, όλοι οι μύθοι τη δημιουργία μοιάζουν μεταξύ του. Ναι, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή τη Μεσογείου. Και τι σχέση έχει αυτό με την Κύπρο, η ανάλυση παρέμεψε. Η ευρυνόμη παρέμεινε στου αρχαίου μύθου τη Άρση Θάλασσα. Ήταν μια από τι ερμηνείε, αλλά και μάλλον από χαρίκα. Απέναντι στη σκανδάλη που ακούσια φρόντισες να οπλίσεις.